Το δεύτερο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο από το Ελληνικό Κέντρο για την Αριστεία, Υγεία και Ευεξία και τον Όμιλο Νίκο Δασκαλαντονάκη Γκρεκοτέλ είναι γεγονός. 150 ακαδημαϊκοί από 12 χώρες του κόσμου και 4 Ηπείρους έρχονται στην Κρήτη και μαθαίνουν περισσότερα για τη μεσογειακή διατροφή, τα θαυματουργά κριτικά προϊόντα και το δρόμο που άνοιξε ο τρόπος ζωής των παππούδων μας στην υγεία και ευεξία. Οι κορυφαίοι ομιλητές, η ελίτ της ελίτ του παγκοσμίου γίγνεσθε ακαδημαϊκοί, μόλις τελειώσουν τις παρουσιάσεις τους και ομιλίες τους γύρω στις 1 η ώρα, μετά για κάθε μέρα ακολουθεί ένα πρόγραμμα όπου μπορούν να εμπλακούν οι ίδιοι σε διάφορες δραστηριότητες ή να παρακολουθήσουν προγράμματα που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής των παππούδων μας. Πιστεύω ότι το βιωματικό, δηλαδή η βιωματική πλευρά του συνεδρίου μας διαφορεί από τα άλλα συνέδρια. Πραγματικά οι άνθρωποι δεν μόνο ακούνε, αλλά βιώνουν όλες τις άπτεστες και άψογες και πολύ ενδιαφέροντες εμπειρίες. Και νομίζω όταν οι κορυφαίοι καθηγητές και ο ξένος κόσμος έρχεται στη Κρήτη και στην Ελλάδα και εκτιμούν απλά πράγματα όπως είναι τα χόρτα και τα όσπρια και το ελαιολάδο, εμείς θα εκτιμήσουμε πιο πολύ αυτά που τα έχουμε ήδη μπροστά μας. Οι φετινές συμμετοχές στο συνέδριο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από πέρσι, αφού αρκετοί καθηγητές από όλον τον κόσμο επιθυμούν να βιώσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει θεματικές για τη μακροζωία, τη μεσογειακή δίαιτα, τον τουρισμό σε συνδυασμό με την ευεξία και την απόλυτη επαφή με τα προϊόντα της κριτικής διατροφής, δεμένα με την ίδια την εμπειρία δημιουργίας τους. Οι σύνεδροι θα ραβδίσουν με τα χέρια τους, θα μαζέψουν ελιές, θα τις αλέσουμε σε ένα παραδοσιακό επισκέψιμο έλαιο τριβείο με μιλόπετρες, θα δοκιμάσουν το πιο φρέσκο που μπορούν να λάδι να δοκιμάσουν, ακόμα και οι ντόπιοι. Έχουν κολλήσει, δηλαδή είναι μεταδυτικό, δηλαδή έχουν φέρει φίλους και συναδέλφους και από word of mouth, δηλαδή από φωνή και όποιος έχει μιλήσει, άλλοι έχουν ακούσει και άλλοι θέλουν, οπότε τα νούμερα φέτος είναι περίπου διπλάσια. Αυτό που μιλάμε για μετάφραση μεσογειακής διατροφής στην αμερικάνικη αγορά, πάρα πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε τα ελληνικά και τα κριτικά προϊόντα να πάνε στα ράφια των Αμερικάνων σούπερ μάρκετ. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 13 έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ενώ ταυτόχρονα σε ένα ξεχωριστό αλλά παράλληλο πρόγραμμα, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Yale επέλεξε στρατηγικά την Γκρεκοτέλ, θα έλθουν επαγγελματίες εφ' από την Κίνα ώστε να εκπαιδευτούν στη μεσογειακή διατροφή.